Χαίρετε, άλλο ένα οδηγητικό vlog. Το γυρίζω σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι οδηγητικό γιατί πρέπει να πεταχτώ μέχρι το courier να στείλω στην Κυριακή κάποια καινούργια πράγματα που θυμήθηκε ότι θέλει από το σπίτι. Και επειδή είναι λίγη, κάνα τέταρτο δρόμος, είπα να φτιάξω ένα οδηγητικό εμπνευσμένο από το χθεσινό βραδινό live. Αν ήσουν 30 κιλά λιγότερα θα ήσουν όμορφη. Και θα προσπαθήσω να επιχειρήσω, να αναλύσω, όπως την καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, την εντός εισαγωγικών ψυχολογία των haters και των ανθρώπων που νιώθουν την ανάγκη να ρίξουν πικρόχολα σχόλια, αμφισβητούμενα σχόλια, τα οποία στην ουσία θίγουν την αυτοεκτίμηση του παραλήπτη. Για να ξεκαθαρίζουμε, όσον αφορά στα σχόλια για το βάρος μου, πλέον δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Είχα παλαιότερα. Ξέρετε πότε είχα θέμα με τα κιλά μου? Όταν ήμουν 60 κιλά, όταν ήμουν 63 κιλά, όταν ήμουν 65 κιλά, τώρα που είμαι 97 κιλά, σήμερα που μιλάμε είμαι 97 κιλά. Έχω ύψος 1,63 και είμαι 97 κιλά. Το έχω πει και χθες το βράδυ στο live. Ψάξτε αυτό το live. Είναι αν ήσουν 30 κιλά λιγότερα θα ήσουν όμορφη. Αν έχανες 30 κιλά θα ήσουν όμορφη. Κάτι τέτοιο μου είχε σχολιάσει μία και είχε γίνει έτσι ένα σχολιασμός επί σχολιασμού και το κάναμε live. Και ο λόγος που το έκανα live δεν ήταν επειδή ενοχλήθηκα εγώ προσωπικά. Πραγματικά αυτό το θέμα δεν με αγγίζει. Άλλα θέματα με αγγίζουν γιατί είπαμε όλοι έχουμε τα κομπλεξιλίκια μας. Όλοι έχουμε τα πράγματα τα οποία ακόμη δεν έχουμε υπερβεί, δεν έχουμε ξεπεράσει. Όλοι έχουμε τις αχίλιους πτέρνες μας. Στην παρούσα φάση της ζωής μου και εδώ και αρκετά χρόνια δεν με απασχολεί το θέμα του σωματικής μου διάπλασης με την έννοια του ότι συνδέεται αυτό κατευθείαν με την αξία μου ως ανθρώπου. Γνωρίζω και αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κανόνες υγείας που μας λένε ότι είναι καλύτερα να είμαστε πιο κοντά στο ιδανικό μας βάρος. Για τον κάθε άνθρωπο το ιδανικό βάρος είναι διαφορετικό. Είναι ανάλογο με τα γονίδια του, είναι ανάλογο με την ηλικία του, με το φύλο του, με την κατάσταση της υγείας του, με την κατατομή που έχει, δηλαδή το μυϊκό του σύστημα και τα οστά του, αν είναι βαριά οστά, αν είναι μεγάλα οστά κλπ. Το αγνωρίζω και το αναγνωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι της απόψεως ότι πρέπει να λέμε σε όλους τους ανθρώπους γίνε όπως είμαι εγώ. Για παράδειγμα, εγώ τώρα είμαι παχιά, το ξέρω πως είμαι παχιά. Σε καμία περίπτωση δεν συστήνω σε κανέναν να γίνει παχουλός όπως είμαι εγώ. Δεν το θεωρώ ορθό να κάνω τους άλλους όπως και εμένα για να νιώθω εγώ καλά. Και μου θυμίζει αυτό τον πολύ συζητημένο μύθο του Εσώπου της Αλεπούς με την κομμένη ουρά. Λέει, να το ξαναπώ. Έπεσε μια αλεπού σε μια φάκα και κόπηκε η ουρά της. Η ουρά είναι η ομορφιά όλης της αλεπούς. Όπως είναι και του αρσενικού παγωνιού τα φτερά του όλη η ομορφιά. Και η αλεπού ένιωσε μειονεκτικά που έχασε την όμορφη φουντωτή της ουρά και πηγαίνοντας πίσω στην αγέλη είπε στις άλλες αλεπούδες «Κοιτάξτε τη νέα μόδα! Να κόβουμε την ουρά μας! Η ομορφιά είναι να είσαι χωρίς ουρά!» Που αυτός ο μύθος θέλει να πει ότι οι άνθρωποι που νιώθουν μειονεκτικά για τον εαυτό τους, άνθρωποι που νιώθουν πως έχουν κάποια μειονεκτήματα, επιζητούν αυτά τα μειονεκτήματα να τα περάσουν και στους άλλους για να μην νιώθουν μόνοι. Σε καμία περίπτωση δεν εύχομαι και δεν προσπαθώ να πω σε κάποιον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε άνθρωπο, σε μια ομάδα ανθρώπων όπως είσαστε εσείς οι φίλοι εδώ στο κανάλι, ότι πρέπει να είσαι παχύσαρκος ή υπέρβαρος. Εγώ είμαι παχύσαρκη. Με βάση το BMI μου, δηλαδή την αναλογία λίπους στο σώμα μου, είμαι παχύσαρκη. Δεν είμαι τόσο παχύσαρκη όσο θα μπορούσα να ήμουν με το ύψος μου και τα κιλά μου. Ξαναλέω, είμαι 1,63 και αυτή την περίοδο με 97 κιλά. Δεν έχω 40 BMI, δεν έχω 42 BMI, έχω γύρω στο 30 κάτι. Το οποίο 30 και πάνω, αν θυμάμαι καλά, είναι η παχύσαρκία. Λοιπόν, προσπαθώ να κατανοήσω, να καταλάβω γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να λειτουργούν ως haters. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αγαπάνε να μισούν. Νομίζω ότι η πρώτη απάντηση, η οποία είναι και η εμφανέστερη, είναι το γεγονός ότι ήδη δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Είναι σαν τις αλεπούδες που πιάστηκαν στη φάκα,
που τους κόπηκε η ουρά και δεν νιώθουν ωραία που τους κόπηκε η ουρά. Νιώθουν άσχημα που τους έχει κοπεί η ουρά. Δεν το αντέχουν που τους έχει κοπεί η ουρά. Και αντί να κάνουν τη βαθιά και βαριά πνευματική εργασία του να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν το τραύμα του κοψίματος της δικής τους ουράς, επιδίδονται σε εξωτερικές εργασίες, βάζουν την ενέργειά τους στο να στοχεύουν άλλους ανθρώπους και όχι τον εαυτό τους με σκοπό να τον βελτιώσουν. Όταν στοχεύουν άλλους ανθρώπους, το κάνουν κοροϊδεύοντας άλλους ανθρώπους, προσβάλλοντας άλλους ανθρώπους, κάνοντας τους να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους. Εάν θα στόχευαν την ενέργεια τους μέσα τους, θα έβαζαν όλη την προσπάθεια στο να καλυτερεύσουν το δικό τους εαυτό, να κάνουν ίσως ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να βιώσουν μια λύτρωση και αυτή ήδη για αυτό που τους βασανίζει. Φυσικά, προσπαθώντας, εντάξει τώρα θεωρητικό και υποθετικό είναι αυτό που λέω, προσπαθώντας να αναλύσουμε το ψυχογράφημα ενός hater, ενός ανθρώπου που αγαπάει να μισά, θα καταλήξουμε στο προφανές συμπέρασμα ότι είναι αδιάγνωστος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που λειτουργούν ως haters, κάποιες διαταραχές προσωπικότητας θα έχουν ή κάποιο μπουκέτο διαταραχών προσωπικότητας θα έχουν, γιατί σίγουρα ένας hater σε καμία περίπτωση δεν έχει ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση, έμπαθη στα αγγλικά, είναι αυτή η ιδιότητα, this quality, αυτή η ιδιότητα η οποία δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα να μπορεί να έχει φιλότιμο, να μπορεί να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου και να μην θέλει να στεναχωρεί τους άλλους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα το κάνει η ενσυναίσθηση. Και επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αδιάγνωστους ανθρώπους, που αδιάγνωστους ανθρώπους ονομάζουμε εδώ στο κανάλι τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας από το β' πλέγμα, όπως ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, όπως αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας κλπ. Αυτούς τους ανθρώπους τους βάζουμε σε αυτή την κατηγορία, τον αδιάγνωστο. Τι δεν είναι η δικιά μας η δουλειά να διαγνώσουμε τον οποιονδήποτε. Εντάξει, οποιοσδήποτε εάν θέλει να διαγνωστεί θα πάει σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ψυχολόγο που είναι διαπιστευμένος για να κάνει τα τεστ προσωπικότητας και να διαγνωστεί, ή το οποιαδήποτε άλλα ψυχομετρικά τεστ. Δεν είναι δική μας δουλειά εμάς να διαγνώσουμε τον οποιονδήποτε. Δεν είναι δική μας δουλειά. Όμως αυτοί οι αδιάγνωστοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και τώρα με την εποχή του διαδικτύου έχουν τρομερές δυνατότητες αυτοί οι τύποι και αυτές οι τύπισσες. Νομίζω στη δική μου περίπτωση γυναίκες είναι αυτές που είναι οι haters μου. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη. Νομίζω γυναίκες περισσότερο haters έχω. Τους δίνονται πολλές δυνατότητες. Γιατί μπορεί κάποιος εύκολα να φτιάξει άλλο προφίλ, άλλο προφίλ και άλλο προφίλ, δηλαδή όταν μπει στη διαδικασία να λειτουργήσει με μίσος προς έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος αυτοπροστατευτεί με το να μπλοκάρει εκείνο το προφίλ, να το βάλει σε απόκρυψη όπως κάνω εγώ στο κανάλι, να πάει να δημιουργήσει ένα άλλο προφίλ και ένα άλλο προφίλ και ένα άλλο προφίλ και να μπαίνει, να γράφει και να εξαπολύει κουτουράδες, χαζομάρες, ανοησίες, κακίες. Κακοπροαίρετα σχόλια. Ξαναλέω ότι ο λόγος που έκανα χθες το βράδυ το live, σας λέω τώρα αυτό το γυρίζω Παρασκευή 24 Ιουλίου, μιλάω για το βράδυ, για το vlog το βραδινό της 5ης 23 Ιουλίου 2020, στο οποίο είχα συζητήσει το θέμα αν ήσουν 30 κιλά λιγότερα θα ήσουν όμορφη, αν έχανες 30 κιλά θα ήσουν όμορφη. Αλλάξαμε γωνία λήψης, επειδή εκεί που είναι η νέα θέση του τηλεφώνου, υπερθερμαίνεται το τηλέφωνο. Και έχω βάλει το παλιό το stand. Λοιπόν, ο λόγος που έκανα εκείνο το live χθες το βράδυ ήταν γιατί ήθελα να δώσω κάποια μηνύματα στους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται τέτοιου είδους hate comments στην πραγματική τους ζωή, στη φυσική ζωή, αλλά και στο διαδίκτυο. Γιατί δεν είναι μόνο εμένα που μου λένε πως είμαι παχιά, μάλλον δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι παχιά, ή μάλλον δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που τραβάει haters, υπάρχουν και άλλοι συνανθρωποί μας που τραβάνε haters.
Προσπαθώντας να καταλάβουμε το εντός εισαγωγικών ψυχογράφημα των haters, πρέπει να μελετήσουμε τους στόχους των haters. Σε ποιους στοχεύουν οι haters? Οι haters, οι άνθρωποι που αγαπάνε να μισούν, στοχεύουν σε ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν κάποιες αδυναμίες, δηλαδή ίσως έχουν ένα χαρακτήρα πολύ ευγενικό, πολύ, θα έλεγα, κατανοητικό. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν βάζουν ψηλά φίλτρα προστασίας από τους γύρω τους, κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Ίσως να στοχεύουν people pleasers ή ανθρώπους συνεξαρτώμενους, που λειτουργούν με ένα συνεξαρτώμενο τρόπο, ή ανθρώπους που έχουν μια κάποια αδυναμία. Αυτό είναι το ένα target group των haters. Το άλλο target group των haters είναι οι πετυχημένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν επιτύχει κάποια πράγματα, τα οποία προφανώς θα ήθελαν και οι haters να επιτύχουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Επειδή ίσως δεν είναι αρκετά εργατικοί και αρκετά υπεύθυνοι άνθρωποι, ώστε άμα θέλουν κάτι να δουλέψουν σκληρά για να το πετύχουν, και προτιμούν τη μιζέρια του να γέρνουν πίσω, να παραμένουν ακαλλιέργητοι, να παραμένουν απαίδευτοι, να μην κάνουν απολύτως τίποτα για να εξελίξουν τον εαυτό τους, αλλά να μισάνε αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει στη ζωή να παλεύουν και να είναι αγωνιστές. Οι haters συνήθως στοχεύουν στους fighters. Fighter σημαίνει αγωνιστής. Το ρήμα fight σημαίνει αγωνίζομαι. Το ρήμα hate σημαίνει μισό. Άρα οι μισητές στοχεύουν στους αγωνιστές. Γιατί οι αγωνιστές, οι fighters, τους χαλάνε την πιάτσα. Άμα κάθομαι εγώ εδώ πέρα και κλαίγομαι πόσο χάλια είναι η ζωή μου, πόσο κρίμα είμαι που είχα δύσκολη παιδική ηλικία, πόσο χάλια είναι η ζωή μου που έχω το α πρόβλημα, το β πρόβλημα, το γ πρόβλημα, το δ πρόβλημα, και λυπηθείτε με και κλάψτε με και λυπηθείτε με και κάντε με, αν εγώ κάνω αυτό το πράγμα και στην αντίπερα όχθη απέναντί μου βρίσκεται ένας fighter, ένας αγωνιστής ο οποίος ό,τι και να του συμβεί δεν τα βάζει κάτω, ανασηκώνει τα μανίκια, ανασκουμπώνει τα μανίκια και αγωνίζεται για να ξεπεράσει το πρόβλημα, για να υπερβεί τη δυσκολία, για να πάρει τα λεμόνια που του δίνει η ζωή, όπως είχαμε πει και σε ένα άλλο βίντεο και σας άρεσε, είναι εγγλέζικη αυτή η παροιμία, λέει αν η ζωή σου δίνει λεμόνια, εσύ φτιάξε λεμονάδα. Να πάρει τα λεμόνια που του δίνει η ζωή και να φτιάξει λεμονάδα. Τους ενοχλεί αυτό το πράγμα. Γιατί κυρία μου, γιατί κύριε, να χαλάς την πιάτσα? Γιατί να παρουσιάζεσαι ως ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερες να ξεπεράσεις δυσκολίες τις οποίες εγώ δεν έχω τα κότσια να αγωνιστώ και να προσπαθήσω για να τις ξεπεράσω? Γιατί? Και πάμε στο να σε μισήσω. Θα σε διαβάλω, θα σε κατηγορήσω, θα πω πράγματα για σένα που δεν ισχύουν. Θα σε κάνω να νιώσεις άσχημα για τον εαυτό σου, για να σε αποθαρρύνω, για να σταματήσεις να αγωνίζεσαι για μια καλύτερη ζωή, επειδή θέλω να είσαι κι εσύ με κομμένη την ουρά. Να είσαι κι εσύ παρατημένος και μίζερος όπως είμαι κι εγώ. Δεν έχουν τίποτα προσωπικό οι haters με τους ανθρώπους που μισούν. Τίποτα απολύτως προσωπικό. Οι haters προβάλλουν πάνω στα υποκείμενα ή αντικείμενα του μίσους τους δικά τους θέματα. Δεν φταίτε εσείς εάν σας μισούν. Δεν φταίτε εσείς εάν σας έχουν στοχοποιήσει. Δεν σημαίνει πως κάνατε κάτι λάθος. Γιατί είπαμε ότι μπορεί να είσαι και πολύ ευγενικός άνθρωπος, ίσως και people pleaser και ίσως και λίγο συνεξαρτώμενος και να σε στοχεύσουν, αλλά υπάρχει εξίσου μεγάλη πιθανότητα να σε στοχεύσουν επειδή είσαι άνθρωπος αγωνιστής και επειδή αγωνίζεσαι στη ζωή σου. Και θέλω να στείλω το μήνυμα σε όλους μας πως δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Από τη στιγμή που εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, αγωνιζόμαστε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, ούτε συγγνώμη χρωστάμε, ούτε απολογίες χρωστάμε σε κανένα τεμπέλι της ζωής, σε κανέναν παρατημένο της ζωής, σε κανένα μίζερο, μονόχνοτο, κακόγνωμο άνθρωπο, ο οποίος δεν ανέχεται και δεν αντέχει να χαλάνε την πιάτσα οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Οι haters είναι άνθρωποι που αποφεύγουν πως ο διάολος το λιβάνι να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, και ανταυτού προβάλλουν πάνω σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους τη δικιά τους κακία. Τι κάνουμε με τους haters? Πώς τους αντιμετωπίζουμε? Μπορούμε να τους σώσουμε? Όχι, δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές.
δεν μπορούμε να γιατρέψουμε ή να ψυχοθεραπεύσουμε ή να φέρουμε στα συγκαλά του κάποιον ο οποίος δεν αναγνωρίζει ότι έχει πρόβλημα και δεν θέλει κιόλας να θεραπευτεί με τίποτα. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Ακόμη και στην περίπτωση που τον πάμε στο ψυχολόγο, τον hater, έχουμε κάποιο τρόπο να τον πάμε στο ψυχολόγο, πάλι και το ψυχολόγο θα μισήσει. Trust me. Εμπιστευτείτε με, το έχω βιώσει και αυτό. Δεν μπορούμε να σάσουμε τους haters, δεν μπορούμε να τους θεραπεύσουμε, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από το μίσος τους και την κακία τους. Και πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας από το μίσος και την κακία ενός hater, θα σας πω στη συνέχεια. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τους hater? Έχω τελειώσει από το courier, έχω τελειώσει και από την τράπεζα και στην επιστροφή προς το σπίτι θα μιλήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε τους haters. Η αντιμετώπιση των haters είναι λίγο πολύ το ίδιο συμπίπτει με την αντιμετώπιση των τοξικών ή των αδιάγνωστων που έχουμε πει πολλές φορές, των επικριτικών τύπων, των αυτόκλητων συμβουλατόρων κτλ. Κτλ. Ή των επιθεωρητών, όπως το ωραίο βίντεο που φτιάξαμε με τον Χάρη τον Βασιλιάδη, τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσεις τους haters, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι σε θέση να τους εντοπίσεις. Να αντιληφθείς, να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος ή αυτός ο λογαριασμός στο διαδίκτυο μου γράφει αυτά τα πράγματα ή μου λέει αυτά τα πράγματα επειδή λειτουργεί ως hater. Όχι επειδή είναι ειλικρινής ή έχει καλή διάθεση απέναντί μου ή θέλει το καλό μου. Γιατί πάρα πολύ συχνά οι haters θα ακούσουμε να ισχυρίζονται ότι εγώ θέλω το καλό σου, είμαι ειλικρινής, την αλήθεια σου λέω, από καλοσύνη σου μιλάω κτλ. 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 Του στυλ έχεις παχύνει πολύ και θα σου κάνει πολύ καλό να δυνατήσεις και εγώ σου λέω την αλήθεια. Τι θες να σου λέω, ψέματα? Θες να σε κοροϊδεύω? Θες να σου λέω ότι να είναι? Σου λέω την αλήθεια, ότι πρέπει να δυνατήσεις. Ή πώς έχεις αδυνατήσει έτσι, μήπως είσαι άρρωστη, πήγαινε κοιτάξου. Εγώ για το καλό σου το λέω. Ενώ στην ουσία είναι hate comment, είναι σχόλιο μίσους. Και είναι και το λεγόμενο body shaming, που σημαίνει να κάνεις τον άλλο να νιώθει ντροπή για το σώμα του. Και όπως είπαμε και στο live χθες το βράδυ, το body shaming δεν απευθύνεται μόνο προς παχύσαρκα ή ευτραφή πρόσωπα. Απευθύνεται και προς αδύνατα και λιποβαρή πρόσωπα. Το ίδιο bullying δέχονται και οι αδύνατοι άνθρωποι από τους haters. Όχι μόνο οι παχουλοί. Δηλαδή δεν είναι προνόμιο των παχουλών να τους κάνουν hate comments, είναι και των αδυνάτων. Και αυτό σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει εξαιρετικός κοινωνικός ρατσισμός προς κάθε διαφορετικότητα και γενικότερα ότι οι haters αυγαταίνουν και πληθαίνουν και αυξάνονται και πληθύνονται στη σημερινή εποχή. Μιλώντας με την Μαριάννα την Παφίτη προχθές, καθώς φτιάχναμε το βίντεο, μιλήσαμε λίγο για αυτό το θέμα, ενώ τα μιλούσαμε ιδιαιτέρως μέχρι να προετοιμαστούμε. Και μου λέει η Μαριάννα, είναι τρομερό το πώς ξεπετάγονται σαν μανιτάρια haters την τελευταία περίοδο στο διαδίκτυο και πόσο άσχημα, πόσο ανήθικα, πόσο κακοπροαίρετα σχόλια γράφουν. Και νομίζω, το είπα και στη Μαριάννα και το λέω και σε εσάς εδώ, νομίζω ότι είναι η ανωνυμία του διαδικτύου που δίνει το ξεθάρεμα στους ούτως ή άλλους διεφθαρμένους ηθικά ανθρώπους να κάνουν το hating, να κάνουν τα σχόλια μίσους με τόση άνεση. Με τόση άνεση. Λοιπόν, πώς τους αντιμετωπίζουμε, τους εντοπίζουμε. Ένας άνθρωπος που θέλει το καλό μας, πρώτα απ' όλα δεν μας λέει πράγματα που μας στενοχωρούν χωρίς να του το ζητήσουμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές για τους αυτόκλητους συμβουλάτορες. Αν εγώ έρθω και σε ρωτήσω, πες μου Μαρία, πες μου Γεωργία, πες μου όποια και να είσαι, Ελένη, πες μου, νομίζεις ότι θα έπρεπε να ξεφορτωθώ κάποια κιλά? Τότε, αν μου πεις, ναι Θέκλα, θα σου κάνει καλό στην υγεία σου και στην εμφάνισή σου να ξεφορτωθείς, ξέρω εγώ, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά, τότε δεν είσαι hater. Τότε σε έχω ρωτήσει και μου έχεις πει την ειλικρινή και αγαπητική σου γνώμη. Αν έρθω και να σου πω τι γνώμη έχεις για αυτή την απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου, νομίζω ότι πήρα τη σωστή απόφαση, τότε δεν είσαι hater αν μου πεις την άποψή σου. Οι haters τι κάνουν όμως? Λένε την άποψή τους χωρίς να τους ζητηθεί. Ξεπετάγονται όπως τις πορδές, φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν και κάνουν τους έξυπνους, στην ουσία επιδεικνύοντας την ηλιθιότητά τους. Όχι τη βλακεία τους, την ηλιθιότητά τους, γιατί η ηλιθιότητα είναι ένα βήμα πέρα από τη βλακεία. Δεν
εννοούν να αντιληφθούν ότι δεν είναι οι ίδιοι το κέντρο του κόσμου. Δεν εννοούν να αντιληφθούν ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί τους και θέλουν εναγωνίως να ασχοληθούν οι άλλοι μαζί τους. Οπότε εντοπίζουμε τους haters από την κακόβουλη διάθεση και από το γεγονός ότι δίνουν γνώμες αρνητικές χωρίς να τους ζητηθεί και από το γεγονός ότι τα σχόλια που μας κάνουν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προσληφθούν ως αγαπητικά παρά ως κατακριτικά και ως αρνητικά. Συνειδητοποιούμε ότι είναι δικό τους το πρόβλημα. Αυτοί είναι που δεν είναι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι από τη ζωή τους. Αυτοί είναι που έχουν θέμα και το βγάζουν πάνω στους υπόλοιπους. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Οπότε δεν αναλαμβάνουμε να απειλήσουμε το πρόβλημα του καθενός αδιάγνωστου, ο οποίος έχει βρει το παιχνιδάκι να κρατάει το κινητό ή το τάπλετ και να φτιάχνει ψεύτικους λογαριασμούς για να πετάει κουτουράδες. Το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα και τους μπλοκάρουμε, τους αποδιώχνουμε. Ίσως να μην χρειάζεται καν και να τους ξεμπροστιάσουμε, αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενους haters, δηλαδή αν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι ο ίδιος τύπος που τον έχεις μπλοκάρει και έχει φτιάξει άλλο προφίλ και ξαναγράφει, δεν χρειάζεται καν να αναφερθείς στο ποιος είναι, άσχετο αν έχεις καταλάβει. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε διάσημους τους ανόητους ανθρώπους. Don't make stupid people famous, λέει ένα ρητό. Μην κάνετε τους ηλίθιους, τους βλάκες ανθρώπους διάσημους. Μην τους δίνετε ονοματεπώνυμο. Μην τους κάνετε, μιλάω τώρα διαδικτυακά, μην τους κάνετε να αποκτήσουν έστω και την αξία ότι η Μαρία Δημητρίου, η Γεωργία, ξέρω εγώ, Στυλιανίδου, whatever, οποιαδήποτε γυναίκα που είναι στο διαδίκτυο ή οποιοσδήποτε άνδρας που είναι στο διαδίκτυο με το ονοματεπώνυμο του και είναι πραγματικό πρόσωπο, μπήκε στη διαδικασία να πει το τάδε προφίλ με το τάδε όνομα έχει πει αυτό το πράγμα. Μην κάνετε τους ανοήτους διάσημους. Don't make stupid people famous. Το ξεμπρόστιασμα γίνεται σε προσωπικό επίπεδο του στυλ γράφεις πίσω, έχω καταλάβει τη ζόρη τραβάς, μπλόκο. Και έτσι πολύ απλά εγώ θα έγραφα τσάο. Έτσι γράφω συνήθως. Τσάο, του στυλ. Γεια σου στα ιταλικά. Ούτε καν στα ελληνικά δεν θα σου πω γεια σου. Τσάο θα σου πω. Με την έννοια τότε δεν με αφοράς. Και εάν επανέλθουν, που θα επανέλθουν αρκετοί από αυτούς, φτιάχνοντας άλλο ψεύτικο προφίλ και μας κατηγορήσουν ότι είμαστε αγενείς, μας κατηγορήσουν ότι τους προσβάλλουμε. Ναι, γιατί αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας. Έρχεται ο μέγας hater, εκείνος που μισεί περισσότερο τους άλλους από από τα θύματα του και έρχεται και λέει ότι το θύμα του όταν αντιδράσει τον προσβάλλει. Δεν μπορείς να προσβληθείς γιατί δεν έχεις φιλότιμο, δεν έχεις ενσυναίσθηση. Προσβάλλονται οι άνθρωποι που έχουν ενσυναίσθηση και οι άνθρωποι που έχουν φιλότιμο. Δυστυχώς δεν μπορεί ο hater να προσβληθεί. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κινητοποιηθεί για να συνεχίσει τη μάχη, τον πόλεμο. Οπότε μπλοκάρουμε, αποκρύβουμε και δεν μπαίνουμε σε διαδικασία συζήτησης και δημοσιοποίησης της βλακείας του καθενός. Είναι πάρα πολύ καλό που στα κοινωνικά δίκτυα και στο YouTube και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter και παντού υπάρχει το κουμπί της απόκρυψης ή το κουμπί του μπλοκαρίσματος. Που δεν μπορεί να σου γράψει κάτι ο άλλος ή δεν μπορεί να δεις τι γράφει ή δεν μπορεί να γράψει το προφίλ σου. Ας τους να λένε ό,τι θέλουν. Λέει πίσω από την πλάτη μου μπορούν και να με κάψουν, δεν ξέρω τι τώρα δεν τη θυμάμαι. Λέει πίσω από την πλάτη μου επιτρέπω και να με θάψουν, κάπου κάτι τέτοιο. Ό,τι θέλουν να λένε πίσω μας. Μπροστά σας, μην επιτρέπετε σε κανένα hater να λέει αρνητικά σχόλια για εσάς μπροστά σας, γιατί το μυαλό δουλεύει με περίεργους τρόπους. Το μυαλό μας είναι σαν ένα σφουγγάρι. Και οποιαδήποτε πληροφορία την προσλάβει, την αποθηκεύει είτε στη μακρόχρονη είτε στη μέση μνήμη και αυτή η πληροφορία μας επηρεάζει αρνητικά. Δηλαδή αν εγώ διαβάζω αρνητικά σχόλια που λένε για μένα ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος, που λένε για μένα ότι είμαι δικτάτορας για παράδειγμα, λένε για μένα ότι είμαι παχιά και άσχημη, που λένε για μένα ότι δεν είμαι καλός επαγγελματίας, που λένε για μένα οτιδήποτε αρνητικό, αν εγώ τα διαβάζω και έρχονται εις γνώση μου, αυτές οι πληροφορίες μπαίνουν μέσα στο μυαλό μου. Το πιο πιθανό στο υποσυνείδητό μου. Δείτε το βίντεο που κάναμε με τη Μαριάννα, τη Μητά, την εξαιρετική συνάδελφο, για τα όνειρα και την ψυχολογική του ερμηνεία. Όπου εκεί η Μαριάννα έχει εξηγήσει με πολλές λεπτομέρειες το δομικό μοντέλο.
και το άλλο το μοντέλο του Φρόιτ που μιλά για το συνειδητό, υποσυνείδητο και ασυνείδητο. Αν ο άλλος λέει αρνητικές πληροφορίες για μένα και εγώ τις διαβάζω και εγώ τις ακούω, αν έρχομαι σε επαφή με αυτές, τότε μπορεί να επηρεάσουν την αυτοεκτίμησή μου. Οπότε προσπαθούμε να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη φυσική ζωή, την πραγματική ζωή. Αποφεύγουμε πάση θυσία να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μας ποτίζουν με τοξικότητα. Αποφεύγουμε εκείνη την τοξική κουνιάδα. Αποφεύγουμε εκείνη την τοξική πεθερά. Αποφεύγουμε τη μάνα μας. Αν η ίδια μας η μάνα είναι τέτοιος τύπος, τα μόνα σχόλια που έχει να μας πει είναι σχόλια μίσους. Πώς πάχινες έτσι, πώς έβαψες τα μαλλιά σου έτσι, πώς έχει χαλάσει το πρόσωπό σου, πώς δεν έχεις βγει στον ήλιο και δεν έχεις μαυρίσει, πώς έχεις μαυρίσει τόσο πολύ και θα γεράσεις, πώς έχεις παραμελήσει την εξωτερική σου εμφάνιση, πώς έχεις μεγαλώσει έτσι τα παιδιά σου, πώς το έχεις το σπίτι σου έτσι ασυγείριστο, πώς το ένα, πώς το άλλο. Ακόμη και την ίδια μας τη μάνα, αν λειτουργεί ως hater, την αποφεύγουμε, την αγαπάμε εκ του μακρόθεν. Αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με αρνητικές κουβέντες για μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον εαυτό μας από το τάισμα αρνητικότητας, η οποία αρνητικότητα δουλεύει υπόγεια. Οτιδήποτε βάλουμε μέσα σε αυτόν τον εγκέφαλο αποκτά δική του ζωή στο υποσυνείδητο και δουλεύεται, δουλεύεται, δουλεύεται και δυστυχώς μπορεί να μας ρίξουν την αυτοεκτίμησή μας τέτοια σχόλια άμα τα καταπίνουμε αμάσιτα. Μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεσή μας και γενικώς μπορεί να μας βλάψουν. Δεν επιτρέπουμε στους haters να μας βλάψουν. Τους αναγνωρίζουμε, τους εντοπίζουμε, τους ξεμπροστιάζουμε με διακριτικότητα. Δεν κάνουμε τους ηλιθίους διάσημους, δεν τους δίνουμε βήμα να εκφραστούν. Τους βάζουμε σε απόκρυψη και δεν αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τα αρνητικά τους μηνύματα που έχουν για μας. Γιατί δεν είναι καλοπροαίρετη κριτική. Δεν είναι αγαπητικά αυτά που λένε για μας, είναι το απάβγασμα της σχολής και της κακίας τους. Είναι το απάβγασμα των δικών τους προσωπικών κόμπλεξες. Είναι η προβολή που κάνουν πάνω μας των δικών τους αποθυμένων. No thanks, όχι ευχαριστώ, δεν θέλω να πάρω, έχω αρκετά δικά μου κόμπλεξ. Δεν χρειάζομαι τα δικά αυτών των hater. Άντε γεια και ciao.